Λοιπόν, Άντρη, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Να πούμε τη θεία μου την Πραξού. Έχω μια θεία την Πραξού που έχω να δω που χρόνια. Γιατί έφυγε μου το χωρκό, παντρεύτη στα Μαμόνια. Καλά, καλά, έντυνατη. Απλά κουστά μπουχα. Τώρα 70 και είναι συνταξιούχα. Είχαν ταβέρνα να ακούσα. Όμως ευκήκα σώτο, γιατί έπινε ο άντρας της τσεγένεια του στραγότο. Και πάνω στο μεθύσι του έδωκε τη σπουρλότο και χείρεψε. Μα τυχερή εκέρτησε το λότο. Επροτερεύτηκε παρά και ο νους της παίρνει αέρα και αποφασίζει το λοιπόν και πάει μια ημέρα σε ένα χειρούργο πλαστικό, όπως μου αναφέρα, για να την κάνει νεαρή σωνά την περιστέρα. Λαλή του κοίταξε γιατρέ, παράν έχω καμπός κι ό,τι στοιχίζει με χαρά, εγώ θα σε πκερώσω. Μα θέλω 20 χρονών να δείγνω και να νόσω και με σκεφτείς που έξοδα και εγώ θα σε γλουθώσω. Συμφωνήσαν τα ποσά κι ό,τι είχε ένα πορεία και ο γιατρός ξεκινά χωρίς αργοπορία. Έκοφκε και επέτασε τις λέτσες ο γιατρός της και αλίμητα με τσόκοφκε που πίσω και τον πρόσθεσε. Τούν το φκιόλινε κράτησε κοντά κανένα μήνα, μα πράγματι την έκαμε κούκλαν για την βιτρίνα. Το μήνα που τελειώσασαι, χωρίς δεύτερη σκέψη, πάει Πραξού εις το γυαλί, δεν μπορεί να πιστέψει. Εθάμαζε την ομορφιά, την τόση της νεότη, όμως που γύρισε πλευρό, απόρρισε, διότι εσάστην μπας το σβέρκο της, κάτι σαν να μαυρίζει. Απόρρισε και απότομα πας στο γιατρό γυρίζει. Γιατρέ, λέει του να χαρείς, μάντα μου το μαυράδι, εγώ λοιπόν στη δράση μου, εν είχα έτσι σημάδι. Δηλαδή τη κοίταξε να δει. Θέλω να σα θυμίσω κάτι που σου εξήγησα πριν να σε εγχειρήσω. Πως έπρεπε να έκουφκα πολλά από προτσεμπίσω. Εν ένα μήνα μπουφά για να σε εγχειρήσω. Τον το μαυράδι μου θωρείς να σου το πω στα ίσα. Από το κόψε πέταξε. Κιλά παραπανίσα. Η τρύπα εν του κόλου σου και ευκήγε στα ζυνίσα. Μολάρε.